Γεια σας! Στο βίντεο αυτό θα δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα διαδραστικό βίντεο στην πλατφόρμα IMI και συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας το IMI Content, ώστε να κάνουμε τη διδασκαλία μας ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Έχουμε ήδη μπει στην πλατφόρμα IMI και πατάμε το IMI Content. Από την αναδυόμενη λίστα μπορούμε να επιλέξουμε Interactive Video ή σε περίπτωση που δεν το βλέπουμε να το πληκτρολογήσουμε. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε ένα τίτλο για το αντικείμενό μας. Εγώ θα πληκτρολογήσω εισαγωγή στις μορφές ενέργειας. Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε μεταδεδομένα, δηλαδή να δώσουμε για παράδειγμα κάποια άδεια χρήσης στο προϊόν μας. Πατάμε το κουμπάκι μεταδεδομένα. Έχει ήδη συμπληρωθεί και ο τίτλος αλλά και ο δημιουργός. Και μπορώ να επιλέξω την άδεια που θα χρησιμοποιήσω. Εγώ για παράδειγμα θα επιλέξω να γίνεται αναφορά στο δημιουργό, δηλαδή σε εμένα, να μην χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς και αν κάποιος δημιουργήσει κάποιο παράγωγο, να έχει παρόμοια άδεια χρήσης με τη δική μου. Θα πατήσω αποθήκευση μεταδεδομένων και πάω να ξεκινήσω. Αυτό που θα σας πρότεινα είναι για κάθε λίγα βήματα που κάνετε να πατάτε το κουμπάκι δημιουργία, γιατί πολλές φορές όταν κάνουμε πάρα πολλά βήματα στην IMI, στο IMI Content, ίσως χαθούν τα δεδομένα μας και όταν πια πατήσουμε δημιουργία να μην τα έχει αποθηκεύσει όλα, με αποτέλεσμα να έχουμε χάσει ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς μας. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε για να το δούμε στην πράξη. Το πρώτο βήμα που θα κάνουμε είναι να προσθέσουμε το βίντεό μας. Πατάμε το κουμπάκι προσθήκη βίντεο. Αν το βίντεό μας είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή, πατάμε μεταφόρτωση αρχείου. Σε περίπτωση που το έχουμε βρει από το YouTube όμως, πηγαίνουμε στο YouTube στο βίντεο που έχουμε επιλέξει, πατάμε το κουμπάκι κοινοποίηση και αντιγράφουμε αυτό το σύνδεσμο, τον οποίο και θα επικολλήσουμε στο παραθυράκι που μας έχει ανοίξει. Επικολλούμε λοιπόν το σύνδεσμο και πατάμε εισαγωγή. Μπορούμε εδώ να προσθέσουμε πνευματικά δικαιώματα, δηλαδή να πούμε πού βρήκαμε αυτό το βίντεο. Πατάμε το κουμπί επεξεργασία πνευματικών δικαιωμάτων, γράφουμε τον τίτλο έτσι όπως ακριβώς είναι γραμμένο στο αντικείμενό μας, ενέργεια δηλαδή, και το δημιουργό. Θα δείτε ότι ο δημιουργός είναι γραμμένος εδώ, είναι Noisy Science Center. Το πληκτρολογούμε, η χρονιά είναι 2020, μπορούμε να το δούμε εδώ, πότε αναρτήθηκε το βίντεο αυτό. Και επίσης η πηγή, όπως είπαμε, είναι ο σύνδεσμος του YouTube. Η άδεια δεν διευκρινίζεται κάπου, οπότε το αφήνουμε ως έχει. Πατώντας την καρτελίτσα διαδραστικό βίντεο, μπορούμε να δώσουμε τον τίτλο του βίντεο. Είπαμε λέγεται ενέργεια. Και μία σύντομη περιγραφή. Εγώ δεν θα το κάνω αυτή τη στιγμή, δεν μου χρειάζεται σε κάτι. Οπότε πάμε να προσθέσουμε διαδραστικά στοιχεία. Έχω ήδη κάνει μία προεργασία και έχω ήδη επιλέξει σε ποια χρονική στιγμή του βίντεο θα τοποθετώ δραστηριότητες για να μην χάσουμε χρόνο. Οπότε τώρα πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Θα σας δείξω όσο το δυνατόν περισσότερες από αυτές τις δραστηριότητες μπορώ, ώστε να έχετε μία ολόκληρη ενημέρωση. Η πρώτη δυνατότητα που θα επιλέξουμε να προσθέσουμε στο βίντεο είναι η δυνατότητα προσθήκης link. Πατάω το κουμπάκι link και επιλέγω τη χρονική διάρκεια στην οποία αυτό θέλω να μπει. Το βίντεο μου είναι 5 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα, εγώ θα το βάλω ας πούμε στο 5 και 9. Ο τίτλος είναι, έχω βρει ένα άλλο βίντεο το οποίο λέγεται ενέργεια στην εξοικονομήσουμε και θεώρησα ότι μπορεί να μπει αυτό σαν δευτερεύον βίντεο μετά τις μορφές ενέργειας. Οπότε γράφω ενέργεια στην εξοικονομήσουμε, δείτε το βίντεο. Και πάλι με τον ίδιο τρόπο θα αντιγράψω το link του βίντεο αυτού. Κάνω ένα κλικ λοιπόν στην κοινοποίηση, κάνω αντιγραφή το σύνδεσμο και πάω να τον επικολλήσω εδώ που λέει URL. Όταν το πληκτρολογώ αφαιρεί μόνο του το HTTPS και το βάζει στο πρωτόκολλο. Οπτικά στοιχεία δεν μου χρειάζεται αυτή τη στιγμή κάτι, πατάω ολοκλήρωση. Και βλέπω ότι ήδη έχει δημιουργηθεί ένα σημείο εδώ, όπου ξεκινάει να μου εμφανίζει αυτή την πληροφορία, ενέργεια στην εξοικονομήσουμε. Και είναι αυτό ακριβώς. Κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι κάνοντας διπλό κλικ για να μπούμε σε περιβάλλον επεξεργασίας, να πατήσουμε παύση βίντεο ώστε κάθε φορά που εμφανίζεται κάποια δραστηριότητα να σταματάει το βίντεο για να μην χάνει ο χρήστης τη συνέχειά του. Πατάμε λοιπόν ολοκλήρωση και κάπου σε αυτό εδώ το σημείο νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πατήσω για πρώτη φορά το κουμπάκι δημιουργία ώστε να μην χάσω τη δουλειά μου.
Το αντικείμενό μου έχει πλέον δημιουργηθεί, αλλά εγώ δεν είμαι ευχαριστημένη, θέλω να προσθέσω και άλλες δραστηριότητες, οπότε δεν έχω παρά να πατήσω το κουμπί επεξεργασία. Ξεκινάω πάλι από την αρχή, αλλά υπάρχουν όλες οι πληροφορίες, οπότε θα πάω κατευθείαν στην καρτέλα προσθήκη διαδραστικών στοιχείων. Θέλω λοιπόν να προσθέσω ένα ακόμη διαδραστικό στοιχείο, το οποίο θα είναι της μορφής statements. Είναι αυτό εδώ το κουμπάκι. Σε ποιο σημείο θέλω να το προσθέσω? Θέλω να το προσθέσω στο πρώτο λεπτό και 45 δεύτερα. Θα πατήσω και πάλι παύση βίντεο, ώστε το βίντεο μου να σταματήσει στο σημείο που θα εμφανιστεί η δραστηριότητα αυτή. Και τώρα επιλέγω να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο. Ο τίτλος που θα δώσω είναι «Δυναμική ενέργεια». Και το εισαγωγικό μου κείμενο υπάρχει ήδη, επιλέξτε τη σωστή πρόταση. Η πρώτη πρόταση που θα πληκτρολογήσω θα πρέπει να είναι η σωστή και θα τις ανακατέψει στην ουσία μετά μόνο του. Η πρότασή μου λοιπόν θα είναι «Το ελαττήριο έχει δυναμική ενέργεια λόγω της κατάστασής του, ενώ το μήλο λόγω της θέσης του». Και από κάτω θα γράψω την αντίθετη πρόταση, δηλαδή «Το ελαττήριο έχει δυναμική ενέργεια λόγω της θέσης του, ενώ το μήλο λόγω της κατάστασής του». Αν θέλω να προσθέσω και τρίτη πρόταση, θα πατήσω εννοείται το κουμπάκι «Προσθήκη πρότασης» και θα συνεχίσω. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή, οπότε θα πατήσω κατευθείαν το κουμπάκι «Ολοκλήρωση». Έχει προσθεθεί λοιπόν και ένας δεύτερος σύνδεσμος εδώ. Και βλέπουμε ότι πηγαίνοντας το ποντικάκι μας εδώ, έχουμε τη δυνατότητα να αυξομοιώσουμε το μέγεθος αυτής της εικόνας, αυτού του πλαισίου. Θα το μεγαλώσω αρκετά λοιπόν. Και κάπου σε αυτό το μέγεθος νομίζω ότι είναι μια χαρά. Πάμε λοιπόν να δούμε την τρίτη δυνατότητα, τα multiple choice ή αλλιώς τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Πατάμε το κουμπάκι multiple choice και πρώτα θα επιλέξουμε πάλι το χρόνο στον οποίο αυτή η ερώτηση θα εμφανίζεται. Θέλω να εμφανίζεται στο τρίτο λεπτό. Και πάλι δεν ξεχνάω να πατήσω παύση βίντεο και να επιλέξω πλαίσιο. Ο τίτλος λοιπόν που θα δώσω είναι «Μορφές ενέργειας στο μικρό κόσμο». Η ερώτησή μου είναι ποιες μορφές ενέργειας συναντάμε στο μικρό κόσμο. Και εδώ θα δώσω τις διαθέσιμες επιλογές. Όταν μία απάντηση είναι σωστή, θα πρέπει να τσεκάρω το σωστή επιλογή. Ξεκινάω λοιπόν. Κινητική, που είναι σωστή απάντηση. Επεξήγηση και ανατροφοδότηση, μπορώ να βάλω ένα επεξηγηματικό κείμενο, ένα μήνυμα που θα εμφανίζεται αν επιλεγεί η απάντηση αυτή, ένα μήνυμα που θα εμφανίζεται αν δεν επιλεγεί. Αυτή τη στιγμή για λόγους οικονομίας χρόνου δεν θα πληκτρολογήσω κάτι, απλά εάν θέλετε να κάνετε κάτι πιο δομημένο, σαφώς και μπορείτε να επιλέξετε κάτι από αυτά. Δυναμική, που είναι και αυτή η σωστή απάντηση. Πατάω προσθήκη επιλογής για να βάλω περισσότερες επιλογές. Μπορώ να δω επίσης τις ρυθμίσεις άσκησης και αν κάποια από αυτές τις επιλογές με ικανοποιεί να την τσεκάρω ή αντίστοιχα αν κάποια από αυτές δεν με βρίσκει σύμφωνο να την ξετσεκάρω και στο τέλος πατάω ολοκλήρωση. Έχει τοποθετηθεί λοιπόν και εδώ το επόμενο στοιχείο και δεν ξεχνάω πάντα να κάνω ένα κλικ επάνω του και να το μεγαλώνω ώστε να μπορεί ο χρήστης να το βλέπει καλύτερα. Προσπαθώ λίγο να το μεγαλώσω για να φαίνεται εντάξει στην οθόνη του χρήστη και να μην χρειάζεται να κάνει scroll.
Πάμε τώρα στην επόμενη επιλογή, στο σωστό ή λάθος. Εδώ θα πληκτρολογήσω μία ερώτηση και αναλόγως ο χρήστης θα επιλέξει αν η πρότασή μου είναι σωστή ή λάθος. Πατάω το κουμπάκι και επιλέγω πάλι το χρόνο στον οποίο θέλω να εμφανίζεται. Θέλω να εμφανίζεται στο λεπτό 2 και 2 δεύτερα. Και πάλι παύση βίντεο και πάλι πλαίσιο. Και δίνω σαν τίτλο θερμική ενέργεια. Η ερώτηση λοιπόν που θα γράψω είναι αυτή η πρόταση είναι σωστή, επομένως είναι τσεκαρισμένο το σωστό και έτσι το αφήνω. Και πάμε τώρα στις ρυθμίσεις άσκησης. Και πάλι κοιτάω τις επιλογές μου. Ας πούμε τώρα ότι θέλω να έχω μία ανατροφοδότηση για τη σωστή απάντηση. Μπορώ να γράψω μπράβο, τα κατάφερες. Και αν ο χρήστης δώσει λάθος απάντηση, να του λέει λυπάμαι, ξαναπροσπάθησε. Επίσης, στην ερώτηση αυτή μπορώ να τοποθετήσω και μία εικόνα, πατώντας την καρτέλα στοιχεία πολυμέσων. Μπορώ να πατήσω Image, προστίκη και να επιλέξω κάποια εικόνα. Έχω βρει αυτή την εικόνα η οποία είναι εντελώς ελεύθερη δικαιωμάτων, δεν χρειάζεται ούτε αναφορά στο δημιουργό να κάνεις. Βάζω ένα τίτλο Flame. Και έχω ήδη τελειώσει και με τη δραστηριότητα αυτή, πατάω ολοκλήρωση. Και πηγαίνοντας εδώ, στο 2 λεπτά και 2 δεύτερα, δεν ξεχνάω και πάλι να μεγαλώσω λίγο την εικόνα μου. Νομίζω ότι εδώ είναι μια χαρά. Πάμε λοιπόν να δούμε την επόμενη δυνατότητα, που είναι οι ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού. Πατάμε το Fill in the Blanks. Επιλέγουμε και πάλι τη χρονική διάρκεια στην οποία θέλουμε να εμφανίζεται. Είναι 2 και 31, σωστά. Παύση βίντεο και πλαίσιο. Δίνω ένα τίτλο στη δραστηριότητα. Αν θέλω επιλέγω στοιχεία πολυμέσων και βάζω κάποιες εικόνες, δεν θέλω. Και στην περιγραφή της άσκησης υπάρχει ήδη εκφώνηση συμπληρώστε τα κενά με τις λέξεις που λείπουν, οπότε το αφήνω έτσι. Η λογική λοιπόν είναι η εξής. Πληκτρολογώ μία πρόταση και η λέξη η οποία θέλω να υπάρχει κενό στη θέση της πληκτρολογείται ανάμεσα σε αστερίσκους. Αν υπάρχουν εναλλακτικές απαντήσεις μπορώ να βάλω μία κάθετο και επίσης μπορώ να βάλω άνω και κάτω τελεία για να προσθέσω επεξηγηματικό κείμενο. Μου δίνει και ένα παράδειγμα, λέει για παράδειγμα μπορεί να γίνει επεξεργασία των αντικειμένων του e-content με τη φράση ενός αστερίσκος φιλομετρητή, άνω κάτω τελεία, κάτι που χρησιμοποιείται κάθε μέρα και πάλι αστερίσκος. Αυτό λοιπόν θα πληκτρολογήσει αυτή την πρόταση, θα υπάρχει ο φιλομετρητής σαν κενό, δεν θα υπάρχει η λέξη αυτή και όταν πηγαίνει το ποντικάκι του εκεί πέρα ο χρήστης θα του λέει κάτι που χρησιμοποιείται κάθε μέρα. Εγώ έχω ήδη πληκτρολογήσει τις φράσεις μου για να μην χάνουμε χρόνο. Η ενέργεια που έχουν τα σώματα εξαιτίας της κίνησής τους ονομάζεται κινητική. Η ενέργεια που έχουν τα σώματα λόγω της κατάστασης ή της θέσης τους ονομάζεται δυναμική κτλ. Κτλ. Εδώ λοιπόν θα βάλω μία κάθετο και θα γράψω και το κινητική χωρίς τόνο. Μήπως και κάποιος πληκτρολογήσει τη λεξούλα αυτή χωρίς τόνο. Είμαι έτοιμη. Αν θέλω και πάλι αλλάζω κάποιες από τις ρυθμίσεις άσκησης, εγώ δεν θέλω αυτή τη στιγμή, πατάω ολοκλήρωση. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν και πάλι η δραστηριότητά μου, την οποία και μεγαλώνω για να μπορεί ο χρήστης να τη βλέπει καλύτερα. Βλέπετε λοιπόν ότι σχηματίστηκαν αυτά τα κενά, οπότε πληκτρολογώντας ο χρήστης τη λέξη κινητική για παράδειγμα στο πρώτο πεδίο, θα του εμφανίζεται σαν σωστή απάντηση. Και πάμε στην επόμενη δυνατότητα που είναι το drag and drop, δηλαδή μεταφορά και απόθεση. Πατάμε το κουμπάκι
και τώρα θα επιλέξω να εμφανιστεί στο 2 και 32. Και πάλι παύση βίντεο και πάλι να εμφανίζεται σαν πλαίσιο. Στον τίτλο θα γράψω αντιστοίχησε τη σωστή εικόνα με τη μορφή ενέργειας. Μπορώ να βάλω κάποια εικόνα φόντου, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θέλω. Πάω να εκτελέσω κατευθείαν την άσκηση. Η λογική λοιπόν είναι ότι φτιάχνω τις περιοχές απόθεσης, δηλαδή τα κουτάκια στα οποία θα μπαίνουν οι σωστές απαντήσεις. Μετά βάζω τα σειρώμενα στοιχεία και στο τέλος επικυρώνω σε ποια περιοχή απόθεσης θα πηγαίνει κάθε σειρώμενο στοιχείο. Πάμε όμως να το δούμε στην πράξη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα φτιάξω τρεις περιοχές απόθεσης. Μία για την ηλεκτρική ενέργεια, μία για την πυρηνική και μία για τη φωτεινή. Λοιπόν, γράφω ηλεκτρική ενέργεια. Συνήθως επιλέγω διαφάνεια φόντου 90 γιατί μου αρέσει, φαίνεται έτσι λίγο ημιδιαφανές. Αυτή η περιοχή απόθεσης μπορεί να περιέχει μόνο ένα στοιχείο. Εγώ αυτή τη στιγμή θα το τσεκάρω γιατί θα υπάρχει ένα στοιχείο σε κάθε τετραγωνάκι. Μπορούμε όμως να το αφήσουμε ξετσεκαρισμένο για να βάλουμε περισσότερα από ένα στοιχείο σε δραστηριότητες ομαδοποίησης και κατηγοριοποίησης. Και ενεργοποίηση αυτόματης στοίχησης, όταν δηλαδή ο χρήστης βάλει μέσα στο κουτάκι τη σωστή εικόνα, να στοιχίζεται αυτόματα και να μην μένει σε όποιο σημείο του τετραγώνου θέλουμε. Εδώ ξέχασα να πατήσω εμφάνιση ετικέτας, επειδή όμως είναι η άσκησή μου τέτοια, θα το πατήσω για να φαίνεται η ετικέτα επάνω στο κουτάκι και θα κάνω και μία στοίχηση στο κέντρο. Τώρα που έχω φτιάξει το πρώτο κουτάκι, μπορώ να κάνω το εξής. Για να μην κάθομαι να πληκτρολογώ εκ νέου όλα τα στοιχεία, καταρχήν το μεγαλώνω και το μικραίνω όσο θέλω, θα πατήσω το τρίτο κουμπάκι από τη γραμμή εργαλείων, που είναι η αντιγραφή, και θα κάνω δύο φορές επικόλυση. Έτσι δημιούργησα τρία ίδια στοιχεία, που το μόνο που θα χρειαστεί να κάνω είναι να μπω και να τους αλλάξω το όνομά τους. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι το πρώτο. Πυρηνική θα είναι το δεύτερο. Okay. Και το τρίτο θα είναι φωτεινή. Και okay. Τώρα λοιπόν έχω φτιάξει τις περιοχές απόθεσης και ήρθε η ώρα να τοποθετήσω τα σειρώμενα στοιχεία. Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσω κείμενο θα πατήσω αυτό το κουμπάκι, εγώ όμως έχω εικόνες, πατάω αυτό. Προσθήκη εικόνας. Θα βάλω λοιπόν τον ήλιο. Μπορώ να βάλω ένα εναλλακτικό κείμενο σε περίπτωση δηλαδή που για κάποιο λόγο δεν μπορεί να εμφανιστεί η εικόνα, να εμφανίζεται το κείμενο αυτό, και ένα επεξηγηματικό κείμενο αν θέλω πηγαίνοντας ο χρήστης πάνω σε αυτή την εικόνα να του εμφανίζει κάποιο μηνυματάκι. Εγώ δεν θέλω αυτή τη στιγμή. Και αυτή η εικόνα μου θα αντιστοιχηθεί με τη φωτεινή ενέργεια. Okay. Και πάω να δημιουργήσω το επόμενο σειρώμενο στοιχείο μου. Μπορώ να μεγαλώσω κιόλας την εικόνα. Είναι ok εδώ. Μια χαρά. Θα τη μικρύνω λίγο. Πάμε να δημιουργήσω λοιπόν τη δεύτερη εικόνα. Προσθήκη και πάλι. Θα βάλω την τηλεόραση. Και αυτή είναι πια ηλεκτρική ενέργεια και ok. Και πάω να βάλω και την τρίτη εικόνα μου, που θα είναι ο πυρήνας, για να δείξω την πυρηνική ενέργεια. Και ok. Θα μεγαλώσω και αυτή την εικόνα λίγο. Έχω φτιάξει λοιπόν τις περιοχές απόθεσης που είπαμε είναι το πρώτο στάδιο. Έχω φτιάξει τις εικόνες που είναι τα σειρώμενα στοιχεία και επομένως το δεύτερο στάδιο. Τώρα όμως πρέπει να επιβεβαιώσω στις περιοχές απόθεσης ποια στοιχεία θα πηγαίνουν. Κάνω διπλό κλικ λοιπόν στο πρώτο κουτάκι, την ηλεκτρική ενέργεια, και επιβεβαιώνω ότι εδώ πέρα θα πηγαίνει η τηλεόραση. Okay. Κλικ στο δεύτερο κουτάκι. Επιβεβαιώνω ότι εδώ θα πηγαίνει ο πυρήνας και κλικ
διπλό κλικ στο τρίτο κουτάκι, επιβεβαιώνω ότι εδώ θα πηγαίνει ο ήλιος. Και OK. Η δραστηριότητά μου λοιπόν είναι έτοιμη. Αν θέλω και πάλι να επιλέξω κάτι ή να αποεπιλέξω από τις ρυθμίσεις της άσκησης, το κάνω. Δεν θα κάνω κάτι αυτή τη στιγμή, θα πατήσω κατευθείαν ολοκλήρωση. Και είναι σε αυτό εδώ το σημείο, οπότε πρέπει εγώ να μπω και να μεγαλώσω λίγο το μέγεθος της ασκησούλας μου, ώστε να μπορεί ο χρήστης να παίξει με ευκολία. Νομίζω ότι εδώ είμαστε μια χαρά. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Στο σημείο αυτό θα δούμε τη δραστηριότητα Drag Text. Πατάμε το κουμπάκι. Θα επιλέξουμε αυτή τη φορά να προσθεθεί στο 4.48. Και πάλι παύση βίντεο και πάλι πλαίσιο. Ο τίτλος θα είναι «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας». Σύρετε τις λέξεις και αποθέστε τις στα κουτάκια, είναι η εκφώνηση και θα την αφήσουμε έτσι. Και τώρα πάμε να γράψουμε το κείμενό μας. Γράφω για παράδειγμα «Οι ανεμογεννήτριες αξιοποιούν την ενέργεια του αέρα». Αυτές λοιπόν οι προτάσεις μου. Αν θέλω και πάλι αλλάζω τις ρυθμίσεις άσκησης, δεν αλλάζω κάτι προς το παρόν, πατάω ολοκλήρωση. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Μεγαλώνω το πλαίσιο. Και εδώ έχουν τοποθετηθεί τα σειρώμενα στοιχεία, που σέρνοντάς τα στα κενά ο χρήστης και πατώντας έλεγχο βλέπει αν έχει συμπληρώσει σωστά τις προτάσεις. Και πάμε να δούμε την τελευταία επιλογή, το Mark the Words. Το πατάω και θα επιλέξω να προσθεθεί στο 3.36. Θα πατήσω και πάλι παύση βίντεο, πλαίσιο και θα γράψω «Επίλεξε τη λέξη που δείχνει μορφή ενέργειας». Οι μπαταρίες λοιπόν μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε φωτεινή. Βάζω το φωτεινή μέσα σε αστερίσκους, ώστε να δείξω ότι αυτή είναι η σωστή λέξη. Πατάω ολοκλήρωση. Και πάμε στο 3.36. Να μεγαλώσουμε το πλαισιάκι για να είναι πιο εύχριστο για τον τελικό αποδέκτη. Και κάπως έτσι έχουμε δημιουργήσει όλες τις δραστηριότητες. Αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε και ετικέτες, για παράδειγμα ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές, φυσικές επιστήμες. Και πατάμε ενημέρωση και έχουμε δημιουργήσει το αντικείμενό μας. Πάμε να σας δείξω και τις δραστηριότητες μία προς μία και να σας θυμίσω με ποια λειτουργία δημιουργήθηκε η κάθε μία από αυτές. Αυτή λοιπόν η δραστηριότητα ήταν το statements και πρέπει να επιλέξουμε τη σωστή πρόταση. Το ελαττήριο έχει δυναμική ενέργεια λόγω της θέσης του ενωτομήλου λόγω της κατάστασης. Όχι, είναι λάθος. Αυτή είναι η σωστή. Συνέχεια. Η ερώτηση αυτή δημιουργήθηκε με το true false. Η θερμική ενέργεια μεταφέρεται πάντα από το θερμότερο προς το ψυχρότερο. Σωστό. Και πάμε παρακάτω.
Συμπληρώστε τα κενά με τις λέξεις που λείπουν. Αυτό έχει δημιουργηθεί με το fill in the blanks. Η ενέργεια που έχουν τα σώματα εξαιτίας της κίνησής τους ονομάζεται κινητική, δυναμική, χημική και θερμική. Έλεγχος και συνέχεια. Αυτή η δραστηριότητα δημιουργήθηκε με το drag and drop, ο ήλιος στη φωτεινή ενέργεια, ο πυρήνας στην πυρηνική, η τηλεόραση στην ηλεκτρική, πατά ο έλεγχος. Ποιες μορφές ενέργειας συναντάμε στο μικρό κόσμο? Αυτή η ερώτηση έχει δημιουργηθεί με το multiple choice. Συναντάμε την κινητική και τη δυναμική, έλεγχος. Επίλεξε τη λέξη που δείχνει μορφή ενέργειας. Οι μπαταρίες μετατρέπουν την ηλεκτρική σε φωτεινή. Και η ηλεκτρική βέβαια είναι, λάθος δεν το έβαλα, έλεγχος και μου το βγάζει σωστό. Συνέχεια. Η δραστηριότητα βεβαίως αυτή είχε δημιουργηθεί με το Mark the Words. Πάμε στην επόμενη. Σύρετε τις λέξεις και αποθέστε τις στα κουτάκια. Είναι το Drag the Words. Οι ανεμογεννήτριες αξιοποιούν την ενέργεια του αέρα. Τα φωτοβολταϊκά μετατρέπουν σε ηλεκτρισμό την ενέργεια που παίρνουν από τον ήλιο. Και η βιομάζα παράγεται από υπολείμματα φυτών ή ζωικά απόβλητα. Έλεγχος και συνέχεια. Και εδώ στο τέλος υπάρχει και το link που αν το πατήσουμε και κάνουμε άνοιγμα σε νέα καρτέλα, μας εμφανίζει το βίντεο για την εξοικονόμηση ενέργειας. Βλέπουμε ότι εδώ εμφανίζεται ένα αστεράκι. Αν το πατήσουμε, μας δίνει ανατροφοδότηση για το πόσες ερωτήσεις έχουμε απαντήσει, πόσες είχαμε σωστές και πόσες λάθος. Πατάω λοιπόν υποβολή απαντήσεων. Έγινε υποβολή των απαντήσεων. Και μας δείχνει σε κάθε ερώτηση και το χρόνο στον οποίο εμφανίστηκε η ερώτηση αυτή, πόσες σωστές ή λάθος απαντήσεις είχαμε. Αυτό ήταν το βιντεάκι. Σε περίπτωση που θέλετε να ενσωματώσετε αυτό το αντικείμενο σε κάποια σελίδα, μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε το iframe στον κώδικα της σελίδας. Και επίσης σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε το αντικείμενο σε κάποιον συνάδελφό σας, φίλο σας κτλ. Σε κάποιον μαθητή σας, μπορείτε να κάνετε αντιγραφή το URL του αντικειμένου και να το στείλετε. Αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ που το παρακολουθήσατε. Αν έχετε απορίες, θα χαρώ να σας τις λύσω. Γεια σας!